Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε άλλο ένα friend mail. Άλλη μια φίλη μου, η Λίζη, μου έστειλε κάποια πραγματάκια από Αμερική και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν σας κρύβω ότι ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν το άνοιξα, γιατί το άνοιξα, το συγκεκριμένο. Έχει φανταστικά πράγματα και θέλω να σας τα δείξω. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί μπορώ να μιλάω και να μιλάω και να μιλάω. Πρωτού ξεκινήσω, βασικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξεπεράσαμε τους 10.000 συνδρομητές και αυτό οφείλεται καθαρά σε εσάς, οφείλεται σε μένα, στο ότι έκανα αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, κάνω αυτή την προσπάθεια με τα βίντεό μου και με τα ξενύχτια μου κτλ, κτλ, αλλά οφείλεται κυρίως σε εσάς, γιατί με στηρίζετε και με αγαπάτε και δεν θα το συνεχίσω άλλο, γιατί θα μου πάρουν το ζουμιά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι πραγματάκια μου έστειλε η Λίζη. Και είναι πραγματικά τόσο συγκινητικό το ότι κοπέλες που δεν με ξέρουν από κοντά, ουσιαστικά με ξέρουν μέσα από μία οθόνη, είτε μέσα από μηνύματα στο Facebook ας πούμε ή στο Instagram, μου δείχνουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω. Το πρώτο πράγμα που μου έστειλε είναι αυτό εδώ, το ζευγαράκι καρτσάκια για τον Άγιο. Και είναι χριστουγεννιάτικα, έχουν πάνω τον Άγιο Βασίλη. Μα πόσο γλυκούλια μπορεί να είναι αυτά τα καλτσάκια. Πόσο γλυκούλια. Αυτά θα φορεθούν σίγουρα τη μέρα των Χριστουγέννων. Είμαι σε αναζήτηση να του βρω και κάποιο πιτζαμάκι, κάποια φορμίτσα, κάτι που να είναι χριστουγεννιάτικο. Τον ακούτε από μέσα που βήχει, είναι αρρωστούλης. Οπότε θα τα συνοδεύσουμε πάρα πολύ ωραία. Μα είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ μαλακά. Πάρα πολύ μαλακά, πραγματικά. Μέσα στο κουτάκι μου είχε βάλει διάφορα υφάσματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσω σε DIY. Θα δείτε μέσα στα Χριστούγεννα πάρα πολλά DIY, σας το υπόσχομαι. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, με το χιονάνθρωπο επάνω, με χιονάνθρωπο, με μπαστούνάκια, με. Το μέγεθος είναι τέλειο, τέλειο για να φτιάξω ένα καρέ για το τραπέζι της κουζίνας. Θα δω που θα το χρησιμοποιήσω, πάντως σίγουρα θα φτιαχτεί κάποιο τέτοιο καρέ, δεν το συζητάμε με το συγκεκριμένο. Είναι άκρως χριστουγεννιάτικο και μου αρέσει γιατί είναι ενθύμιο από εσάς, από τη Λίζη ας πούμε συγκεκριμένα. Οπότε θα φτιαχτεί σίγουρα κάτι με αυτό. Μετά μου έστειλε αυτό εδώ το φανταστικό μπλουζάκι για τον Άκη, το οποίο είναι χαλουινίστικο, ξέρει πόσο μου αρέσει το Halloween, και εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε τόσα πολλά πράγματα όσον αφορά το Halloween, γιατί δεν είναι και πολύ διαδεδομένο και δεν το γιορτάζουν και πάρα πολύ. Οπότε μου έστειλε αυτό το μπλουζάκι, το οποίο έχει το Jack και ένα λεπτάκι. Αχ, είναι από τα Walmart. Δεν ξέρεις, Λίζη, πόσο θα ήθελα να έρθω να ψωνίσω στα Walmart. Το βλέπω που το αναφέρουν συνέχεια στα βίντεο, το Walmart, το Costco, και θέλω πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ να ψωνίσω πράγματα από εκεί, αλλά δεν γίνεται προς το παρόν. Οπότε αυτό είναι ένα από τα δωράκια της. Έχει αυτό το λάστιχο, ας πούμε, στο τέλος του μανικιού. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να δω λίγο. Το νουμεράκι είναι πάρα πολύ καλό, θα του είναι μια χαρά, οπότε θα το φορέσουμε σίγουρα. Και ας πέρασε το Halloween, δεν έχει σημασία. Το επόμενο που μου έστειλε είναι ένα φανταστικό, μα φανταστικό ύφασμα. Είναι αυτό εδώ. Έχει πάνω κολοκύθες. Εγώ τις κολοκύθες τις έχω σαν διακοσμητικό, όχι μόνο για το Halloween. Γενικά το φθινόπωρο και όλο το χειμώνα, ειδικά τα Χριστούγεννα, μου αρέσει πάρα πολύ να διακοσμώ με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα σε DIY, δεν σας λέω ότι DIY, πάντως θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τα χρώματα είναι πολύ ζεστά, πολύ, δεν ξέρω, είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά μου έστειλε κορδέλες, μου έστειλε αυτήν εδώ, την πορτοκαλοχρυσή, έχει στα δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, ρε παιδιά. Έχει δεξιά-αριστερά στο τελείωμά της χρυσαφιά κλωστή, χρυσή κλωστή τέλος πάντων, για τα τελείωματά της, για διακόσμηση. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου έστειλε και αυτή, η οποία είναι φανταστική.
Είναι Have Yourself a Merry Little Christmas, κορδέλα. Δεν είναι πολύ ωραία. Κατακόκκινη, χριστουγεννιάτικη. Και τη χρησιμοποιείτε για τα δώρα των Χριστουγέννων. Το επόμενο που μου έστειλε και ενθουσιάστηκα πραγματικά πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 20ήμερο μπορώ να σας πω, ο Άκης έχει δείξει μια προτίμηση στα τρένα. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τρενάκια, οπότε πολύ συχνά του βάζουμε στο YouTube και βλέπει και τον Τόμα στο τρενάκι. Εγώ δεν το εκτιμούσα πολύ αυτό, τον Τόμα στο τρενάκι, μέχρι που είδα κάνα δύο βίντεο και η Λίζη μου έστειλε ύφασμα με τον Τόμα στο τρενάκι. Δεν είναι τέλειο. Είναι αρκετά μεγάλο και σκέφτομαι μήπως του φτιάξω μαξιλαροθήκες από αυτό το υφασμά. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και μπορώ να το συνδυάσω με γαλάζια σεντόνια, ας πούμε, μονοχρωμά, γιατί δεν, φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να βρω ακριβώς το ίδιο υφασμά για να του κάνω σεντονάκια. Μπορώ να το φτιάξω όμως μαξιλαροθήκες και να το συνδυάσω με γαλάζια σεντονάκια ή με λευκά, αλλά νομίζω ότι με γαλάζια θα είναι πολύ πιο ωραίο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ και είναι αρκετά μαλακό και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο που μου έστειλε είναι αυτά εδώ τα υπέροχα σακουλάκια με κολοκύθες. Έχει μέσα αυτό το πακετάκι 25 σακουλάκια. Είναι πλαστικές σακουλίτες, φαντάζομαι, ή χάρτινες. Δεν ξέρω, δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Μήπως το ανοίξουμε να δούμε. Είναι πλαστικές σακουλίτσες, είναι έτσι. Και έχει μέσα και τα σύρματάκια για να κλείνουν σακουλίτσες. Αυτά θα είναι πολύ ωραία να χρησιμοποιηθούν για μπισκότα, για γλυκάκια που θα φτιάξω τώρα τα Χριστούγεννα για τη συσκευασία τους. Θα είναι πάρα πολύ ωραία να τα χρησιμοποιήσω έτσι. Τι ωραία πράγματα. Εμείς γιατί δεν έχουμε τέτοια πράγματα εδώ, παιδιά. Και μην μου πείτε για τα τζάμπο, γιατί στα τζάμπο δεν έχει τόσο πολλά. Έχει 5 πράγματα που πήγα. Το επόμενο που μου έστειλε είναι άλλη μια φανταστικό, καταπληκτική κορδέλα χρυσή με γκλίτερ μέχρι το άπειρο. Μέχρι το άπειρο. Πόσο ωραία κορδέλα είναι αυτή. Τρελαίνομαι για χρυσόσκονη, για γκλίτερ, για 1000 πράγματα τα Χριστούγεννα. Δεν χρειάζεται να σας τα λέω συνέχεια γιατί γίνομαι κουραστική. Το επόμενο που μου έστειλε είναι κάτι τόσο γλυκούλι. Πάλι για τον Άκη. Λίζη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά με συγγενείς, αλήθεια σου λέω. Είναι αυτό εδώ το σκουφάκι με τα γαντάκια. Δεν είναι τέλειο. Είναι Mickey Mouse, εννοείται. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα, πολύ μαλακό. Καλά, η στάμπα του δεν παίζεται. Μόλις τα δύο Άκης φαντάζομαι ότι θα μουρλαθεί, θα τρελαθεί από τη χαρά του. Και θα τα φορέσουμε σίγουρα, δεν το συζητάμε. Μου αρέσουν πολύ, πολύ και τα χρώματα και η ποιότητά του είναι πάρα πολύ ωραία και πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν ξέρω τι άλλο να πω, ειλικρινά. Και πάμε τώρα σε κάτι για τη μαμά. Τι μου έστειλε, λες και είναι μέσα στο μυαλό μου αυτή η κοπέλα. Μου έστειλε μία Μαρίζ σπάτουλα, την έλεγα μέχρι προσφάτως, τώρα τη λέω Μαρίζ όμως. Είναι μία Μαρίζ της Betty Crocker. Γενικά αγαπάω τα προϊόντα Betty Crocker. Και εδώ έχει και μία συνταγή για κέικ καρότο. Ενδιαφέρον, αυτό παίζει και να το δοκιμάσουμε, το φτιάξω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει δύο άκρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μία με φαρδί τελείωμα και μία με στενό τελείωμα. Και είναι και οι δύο, δεν είναι ίσιες. Βλέπετε ότι κάνει αυτή την... καμπύλη. Yeah. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ έχει κάλτσες. Χαλουμινίστηκες και πάλι. Με κολοκύθες επάνω. Αυτές θα τις ανοίξω να δω, παιδιά. Αυτές είναι για μένα ή για τον Άκη. Για να δούμε. Φαντάζομαι ότι είναι για τον Άκη. Σιγά να μην μου κάνουν εμένα. Μικρό πόδι έχω βέβαια. 36 νούμερο παπουτσάκι. Δεν το λες και μεγάλο πόδι. Το λες και λίγο ψωνίζω και από τα παιδικά που και πού, ας πούμε, σε τέτοια φάση. Ένα λεπτάκι να σας πω. Αυτά είναι για τον Άκη, φαντάζομαι. Παιδιά, δεν ξέρω τα νούμερα καθόλου. Δεν έχω ιδέα. Fits, shoe sizes, καμία. Τώρα έτσι όπως το βλέπω. Παίζει και να μου κάνουν. Φαντάζομαι ότι... ναι, γιατί αυτές παρά είναι μεγάλες για τον Άκη. Εκτός να τις πήρε έτσι. Πάντως γράφει μπου επάνω. Και είναι πολύ ωραίες καλτσούλες, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ, θα τις τιμήσω εάν μου κάνουν, αλλιώς θα τις φυλάξω για το αγόρι μου. Μου έστειλε άλλο ένα καταπληκτικό ύφασμα, το οποίο είναι τόσο ωραία τα χρώματά του και πραγματικά
ξέρω ήδη τι θα το κάνω. Θα χρησιμοποιηθεί μαζί με το ύφασμα με τις κολοκύθες που σας έδειξα. Είναι αυτό εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία χρώματα έχει επάνω. Έχει φθινοπορεινά ξερά φύλλα και διάφορα λουλουδάκια και είναι τόσο ωραίο και για να είμαι ειλικρινής, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, θα μπορούσε να είναι τύπου τραβέρσα για το τραπέζι. Αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω έτσι, θα το χρησιμοποιήσω αλλιώς. Θα δείτε πώς, όταν θα ξεκινήσουν τα DIY, θα του αναφέρω ότι αυτό το ύφασμα μου το έχει στείλει η Λίζη από την Αμερική. Το επόμενο που μου έβαλε μέσα στο κουτάκι είναι αυτή η υπέροχη, υπέροχη τραβέρσα. Είναι απίστευτη. Είναι αυτή εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο σχέδιο. Καταρχάς έχει κολοκύθες πάνω, ξεκινήσουμε από εκεί. Μετά είναι τα χρώματα απίστευτα. Αυτή η χρυσή κλωστή που έχουν βάλει. Είναι έτσι, είναι αρκετά μεγάλη. Τι λέει εδώ, spot clean only. Ναι. Είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή μπορώ να τη βάλω στο τραπέζι του σαλονιού μου ή στην τραπεζαρία μου ακόμα. Είναι πάρα πολύ ωραία και σας έχω πει ότι εγώ δεν τα χρησιμοποιώ αυτά μόνο το Δεκέμβρη, ας πούμε, για τα Χριστούγεννα, τα χρησιμοποιώ και νωρίτερα, τα χρησιμοποιώ και λίγο αργότερα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ο καθένας έχει τις αδυναμίες του, εμένα μου αρέσουν αυτά, τα χρησιμοποιώ λίγο περισσότερο. Το επόμενο που με έβαλε είναι αυτή εδώ η γυρλάδα με μπαλίτσες. Δεν θα μπορούσε να παραλείψει κάτι χριστουγεννιάτικο βεβαίως ο Θεός, διότι ξέρετε όλοι και όλες τι μούρλα έχω με τα Χριστούγεννα. Με τα χίλια ζόρια κρατιέμαι να μην στολίσω. Ναι, είστε κι εσείς που δεν σας αρέσουν και τόσο τα Χριστούγεννα, αλλά τι να κάνουμε, βρε παιδιά. Είμαστε κι εμείς που έχουμε τρέλα με τα Χριστούγεννα και ασχολούμαστε συνέχεια και περιμένουμε πώς και πώς να μπει ο Δεκέμβρης, λέω, να μπει ο Νοέμβρης, εκεί γύρω στις 18-19 Νοεμβρίου, να στολίσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αγαπήστε μας με τα λατώματά μας. Αυτή η γυρλάντα λοιπόν είναι φανταστική. Δεν ξέρω ακόμα πού θα τη χρησιμοποιήσω αυτή. Αυτή λογικά. Επειδή σκεφτόμουν να πάρω ένα μικρό δεντράκι να βάλω στο δωμάτιό μου, πολύ πιθανό να στολίσω με αυτό και λαμπάκια. Θα είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, μου έστειλε αυτή την πάρα πολύ γλυκούλα πετσέτα κουζίνας, άκρος φθινοπορεινή, με κολοκύθες, πολύ ωραίο χρώμα. Μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι άλλο μου έστειλε, σπάγκο. Πράσινο και κόκκινο, σίγουρα θα χρειαστεί τώρα τα Χριστούγεννα, όλο και κάτι θα φτιάξω και από ό,τι βλέπω είναι και πάρα πολλά μέτρα, είναι 30 μέτρα το κάθε καρουλί. Οκ, πολύ, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω. Τώρα που το σκέφτομαι μπορώ να το χρησιμοποιήσω και για το τύλιγμα των δώρων. Θα δούμε πώς θα το κάνω, γιατί έχω ξεκινήσει ήδη από νωρίς και σκέφτομαι τι και τι θα πάρω στον καθένα, ή αν θα φτιάξω κάτι, αν τέτοια πράγματα. Οπότε θα σας κάνω και ένα βίντεο να σας πω πώς θα οργανωθώ φέτος για να ξέρετε. Να πάρετε και εσείς ιδέες, θέλω να πω. Οπότε θα πάρετε ιδέες γενικότερα για το τι θα κάνω. Μετά, τι άλλο μου έστειλε. Μου έστειλε αυτή την πολύ ωραία κασετίνα με σκιές. Είναι από την εταιρεία LA Colors. Έχει 12 χρώματα. Αγαπημένα χρώματα. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα που έχει. Και θα την ανοίξω τώρα επί τόπου. Είναι αυτά εδώ τα χρωματάκια, τα οποία μου αρέσουν πολύ, είναι πολύ ζεστά χρώματα, έτσι γλυκά και θα τα χρησιμοποιήσω σίγουρα. Για να δούμε. Α, έχουν πολύ ωραία απόδοση. Πολύ ωραία απόδοση. Μου αρέσουν πολύ. Σας έχω πει ότι μου αρέσει η μυρωδιά από τις καινούργιες σκιές, Έχω τα θέματά μου κι εγώ. Επίσης, μου έστειλε Pringles Double Mint, είναι καραμελίτσες αυτές οι τσίχλες. Είναι τσίχλες, ναι, τσίχλιτσες. Και μου έστειλε και μία σοκολάτα, την οποία θα τιμήσουμε ευθύς αμέσως. Θα την ανοίξουμε. Είναι έτσι, έχει κομμάτια μπισκότου. Είναι απίστευτη. Είναι cookies and cream, έτσι λέγεται. Για 220 δερμίδες σοκολάτα. Αυτό τα λέει όλα για το πόσο νόστιμη είναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας δείξω. Αυτά μου έστειλε η Λίζη από την Αμερική. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ
και για τη σοκολάτα, γιατί με γλύκανε αρκετά, πρέπει να πω. Τα πράγματα είναι υπέροχα. Δεν έχω λόγια πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και τα κάτω μου να έχω, γιατί όλοι έχουμε τα κάτω μας κάποιες στιγμές. Μου φτιάχνετε πολύ τη διάθεση, είτε μου στείλετε κάτι, είτε μου γράψετε ένα σχόλιο, είτε μου στείλετε μήνυμα στο Instagram και σας αγαπώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν έχω αρκετά λόγια για να ευχαριστήσω και να σας εκφράσω πώς αισθάνομαι. Το μόνο που έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να σας υποσχεθώ ότι θα είμαι εδώ τα Χριστούγεννα ειδικά. Θα κάνω πάρα πολλά βίντεο. Έχω ήδη ξεκινήσει και κάνω την προετοιμασία. Θα έχουμε πάρα πολλά DIYs. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι φέτος δεν ξέρω αν θα μπορώ να κάνω κάθε μέρα vlog μας, γιατί θα ανεβαίνουν και DIY. Θα ανεβαίνουν 2 DIY την εβδομάδα. Οπότε πιθανότατα να το σπάσω, δηλαδή τη μέρα που θα ανέβει DIY να μην ανέβει vlog μας. Θα δούμε πώς το κάνω. Πάντως σας υπόσχομαι ότι θα περάσουμε πολύ ωραία φέτος τα Χριστούγεννα. Θα προσπαθήσω να σας μεταδώσω όσο μπορώ τη χριστουγεννιάτικη μου διάθεση. Αυτά, σας αφήνω προς το παρόν. Θα τα πούμε κανονικά τη Δευτέρα στο καινούριο βίντεο που θα ανέβει. Από μένα, φιλάκια πολλά!